Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Με βλέπετε φτιαγμένη γιατί σας γύρισα ένα βιντεάκι που θα δείτε μάλλον μετά από αυτό το βίντεο. Στο Supermarket Hall σας είχα ρωτήσει αν θέλετε να δείτε τα ψώνια που έχουμε κάνει τις τελευταίες 2-2,5 εβδομάδες από τα My Market και σας είχα κρατήσει τα στιγμιότυπα από τα ψώνια μας και μου είπατε πως θέλετε να δείτε. Άρα σας τα δείχνω τώρα να τα δείτε, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, πώς σας φαίνονται. Θα προσπαθήσω να σας βάλω και τιμούλες, αν κάποια προϊόντα δεν έχουν τιμούλες θα έχουν τα επόμενα, γιατί δεν θυμάμαι αν έχω κρατήσει όλες τις αποδείξεις, γιατί δεν ήμουν και σίγουρη αν το θέλετε όντως αυτό το βίντεο, αλλά οι περισσότεροι μου είπατε πως θέλετε να το δείτε. Λοιπόν, κάντε μια εγγραφούλα, ένα like σε αυτό το βίντεο και πάμε να δείτε τι πήρα αυτή την εβδομάδα, αυτές τις 2-2,5 εβδομάδες από τα My Market και θα με δείτε πάλι στο κλείσιμο του βίντεο. Λοιπόν, είχαμε πάρει αυτά εδώ πέρα τα 3 ψωμάκια για μπέργκερ και ήταν πάρα πολύ ωραία και αφράτα, οπότε όποιος θέλει μπορεί να τα δοκιμάσει, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Όλα μας τα ψώνια από το My Market, από πουθενά αλλού. Λοιπόν, ένα μεγάλο μαρούλι. Είχα πάρει τσίχλες αυτές εδώ πέρα που μου αρέσουν πάρα πολύ, τσίχλες με γεύση καρπούζι, είναι και sugar free, οπότε ναι, και είναι και πάρα πολύ ωραίες. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τσίχλες καρπούζι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ πέρα το τσάι του βουνού, είναι με γεύση ροδάκινο, είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ αλήθεια, να το δοκιμάσετε, δεν ξέρω, φανταστικό, πολύ ωραία γεύση. Είχα πάρει φρουιζελέ με γεύση φράουλα, έχετε μέσα τρία τεμάχια. Λοιπόν, είχα πάρει ένα ένταμ τυρί σε φέτες, είναι συσκευασία 500 γραμμαρίων. Είχα πάρει έναν χυμό μήλο 1 λίτρου και αυτός εδώ πέρα τους 2 χυμούς αμύτα με ροδάκινο, βερίκοκο και μήλο. Μία συσκευασία κρεμμύδια, πάρα πολύ ωραία τα κρεμμύδια από τα My Market, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είχα πάρει αυτό εδώ πέρα, το τυρί κρέμα light 200 γραμμαρίων, πάρα πολύ ωραίο και όντως πολύ ελαφρύ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Βλέπετε και το χεράκι της Λιδίας προσπαθεί να πιάσει τα πράγματα. Λοιπόν, φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας 10 φέτες, 200 γραμμάρια η συσκευασία. Ένα μεγάλο κολοκυθάκι. Η γαλοπούλα παρεπιπτόντως πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πήρα αραβικές πίτες, 8 έχει μέσα στη συσκευασία. Είναι πολύ μικρές, μεσαίες λέει, αλλά είναι μικρές. Δεν πήρα αυτή τη φορά τις μεγάλες, πήρα τις μικρές που εντάξει, χορταίνω πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να είναι πιο μεγάλες. Αυτά στο γιαούρτι πάνω από το κρεμμύδι, συγγνώμη, αλλά μάδισε πάνω στο γιαούρτι. Πήραμε ένα γιαουρτάκι λοιπόν. Πήρε ο Ανέστης ένα energy drink και ήπιε αυτό εδώ πέρα. Τι άλλο. Ένα αγκουράκι. Εδώ πέρα τώρα βλέπετε τις βαφές που έχω βάψει ήδη τα μαλάκια μου εγώ, όπως τα έχετε δει. Είχα πάρει αυτές εδώ πέρα τις 2 τις βαφές. Τις παλέτ. Και εδώ πέρα. Μια άλλη μέρα φυσικά, εντάξει, σας το έχω πει ότι είναι διαφορετικές ημέρες. Κόπηκε λίγο το voiceover, οπότε συνεχίζω. Πήρε αυτή εδώ πέρα τη σακούλα, η οποία είναι για να την ξαναχρησιμοποιήσεις. Την παίρνεις μία φορά και μετά παίρνεις συνέχεια στα ψώνια σου αυτή τη σακούλα. Και μου άρεσε πάρα πολύ και το σχήμα, το σχέδιο που έχει, οπότε την πήρα. Λοιπόν, και μέσα έχουμε βάλει 10 φρέσκα αυγά ρόδου. Αυτή εδώ πέρα τη συσκευασία. Έχουμε πάρει ένα ψωμί του τόστ. Άλτα λέει. 28 φέτες έχει μέσα. Λοιπόν, μία συσκευασία
κλειμένη, κομμένη, έτοιμη για σερβίρισμα, σαλάτα λάχανο καρότο. Πάρα πολύ ωραία. Και όταν θες κάτι γρήγορα έτσι να φτιάξεις μια σαλάτα, την έχεις κατευθείαν. Και είναι και πολύ νόστιμη. Εντάξει, και όντως είναι πολύ καθαρή. Δεν έχει μέσα κάτι, όντως. Αν και τα ξεπλένω εγώ, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Δεν έχω βρει ποτέ κάτι μέσα. Λοιπόν, φρέσκο γάλα. Δύο φρέσκα γάλατα πήραμε, αυτά εδώ πέρα. Νόστιμα και ελαφρύ γαλατάκι, πολύ ωραίο. Βλέπετε, είναι και της εταιρείας My Market. Έχω πάρει και το περιοδικό να δω τι έχει σε προσφορές. Λοιπόν, εδώ πέρα μια συσκευασία και φτεδάκια. 500 γραμμαρίων είναι η συσκευασία. Θέλουν, λέει, μόνο ζέσταμα. Τα έχω ξαναπάρει στο παρελθόν. Πολύ ωραία. Τι άλλο έχουμε πάρει να σας δείξω. Λοιπόν, πράσινα μήλα. Τα αγαπημένα μου πράσινα μήλα. Πήρα λοιπόν μια τσαντούλα, έβαλα κάποια μηλαράκια, πάρα πολύ ωραία. Δείτε τα τι τέλεια που είναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πράσινα μήλα. Και τελείωσε λοιπόν η σακούλα μας. Έχουμε πάρει επίσης μπανάνες. Ένα μεγάλο τσαμπί μπανάνες. Έχουμε πάρει κιμά. 5,20 το κιλό έκανε, είναι ένα κιλό ο κιμάς. Τον έχω χωρίσει τα δύο και τον έχω βάλει στην κατάψυξη 500 και 500 γραμμάρια, τον έχω χωρίσει στη μέση. Πήραμε και μια συσκευασία μωρομάντιλα με χαμομήλι για τη μικρή. Έχουμε πάρει και πατατούλες ένα δίχτυ, πάρα πολύ ωραίες πατατούλες από τα My Market. Άλλο ένα ψωμί του toast, αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω και αυτά. Είναι δύο τεράστια μαρούλια. Τρώω πιο συχνά τώρα σαλάτες, οπότε παίρνω συχνά. Αυτά εδώ πέρα τα δημητριακά My Gusto του My Market είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Πήραμε δύο ζάχαρες για να έχουμε, να μην πηγαίνουμε συνέχεια γενικά τώρα για μια ζάχαρη ας πούμε, να έχουμε στο ντουλάπι δύο κλειστές. Ένα τυρί ντυρόλο τριμμένο, είναι light, οπότε το πήραμε και αυτό. Πάρα πολύ νόστιμο, έχω να σας πω. 200 γραμμάρια συσκευασία, τέλειο είναι. Μία εξάδα αυγά ρόδου είναι και αυτά. Πάρα πολύ ωραία, όπως είχαμε πάρει και τη δεκάδα. Λοιπόν, άλλο ένα γαλατάκι εδώ πέρα, ελαφρύ, 1,5 λιπαρά, με 1,5% λιπαρά. Έναν καφέ My Gusto, πολύ ωραίος ο καφές από τα My Market, πάρα πολύ ωραίος. Πήραμε κι άλλο ένα φρέσκο γάλα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, 3,5% λιπαρά, 3,5% λιπαρά. Ένα χυμό ροδάκινο, 1 λίτρο είναι ο χυμός. Ένα χυμό ακόμα με πορτοκάλι, βερί, κοκό και μήλο. Και εδώ πέρα έχουμε πάρει και τυράκι. 5,91 το κιλό λέει πως έχει, πήραμε 500 γραμμάρια. Αυτές τις εβδομάδες έχω ξαναπάρει αυτά τα δημητριακά γιατί τα έφαγε ο Ανέστης. Δοκίμασε και ξεντρελάθηκε, οπότε πήρα και άλλα για να έχω να τρώω κι εγώ. Ένα χυμομήλο έχουμε πάρει πάλι. Έχουμε πάρει και αυτό εδώ πέρα το τσάι, το οποίο το πήρα εγώ να το δοκιμάσω και δεν μου άρεσε καθόλου. Είχα προσπαθήσει να το πιω όπως είχατε δει και σε ένα vlog, αλλά τελικά δεν. Εδώ είμαι πάλι εγώ, δεν πέρασε ούτε δευτερόλεπτο, αλλά πρέπει να κάνω αυτό το κλείσιμο του βίντεο. Λοιπόν, σας κλείνω εδώ πέρα. Τα είδατε τα ψώνια. Περιμένω εννοείται τα σχόλιά σας. Τα είχα κάνει σε voice-over. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Εσείς μου ζητήσατε να το ανεβάσω και εγώ εννοείται πώς το ανέβασα. Να περιμένετε επόμενο βιντεάκι, σύντομα. Γι' αυτό που μόλις γυρίζω. Λοιπόν, δεν σας λέω τι είναι. Δεν το περιμένετε από μένα. Δεν είναι κάποιο vlog, δεν είναι κάποιο θεματικό βίντεο. Είναι έτσι λίγο πιο... σαν challenge ας πούμε. Λοιπόν, αυτά.
Αυτά. Μην ξεχάσετε την εγγραφούλα σας, το like σας και εμείς θα τα πούμε σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!